Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρο τη εκπομπή και μένουμε σε κλίμα Πασόκ. Η εκλογική διαδικασία, η χθεσινή, άλλωστε δεν θα μπορούσε να μα αφήσει να κάνουμε διαφορετικά. Πολλά είναι τα μηνύματα τη κάλπη και πολλά είναι και τα θετικά μηνύματα τη κάλπη και ω προ τη συμμετοχή. Νομίζω ο κύριο Λάμπρο Αντωνόπουλο θα συμφωνήσει μαζί μου, Γραμματέας Επιτροπής του Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ, κ. Ακλού. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. καλησπέρα. Εσιοδο... Την Είστε ε, αισιόδοξοι για το ότι μελιγενέστε στο πασό και πολύ περισσότερο βλέπω ότι υπάρχουν πολλά χαμόγελα στα στελέχη σα σήμερα. Βεβαίω, απόλυτα αισιόδοξοι, απόλυτα ευχαριστημένοι από αυτή την εκλογική διαδικασία και από επίπεδο συμμετοχή και από τα πολιτικά μηνύματα τα οποία ε, πέρασε το ΠΑΣΟΚ. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει αρκετά ενισχυμένο, ενδυναμωμένο και ενωμένο από μια ακόμα εκλογική, εσωτερική εκλογική διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τι ανοιχτέ διαδικασίε. Ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο εισήγαγε τέτοιου είδου διαδικασίε, ιδιαίτερα σε επίπεδο εκλογή αρχηγού. Και αν κάνουμε την αποτίμηση όλη αυτή τη διαδικασία, που δεν έχει ολοκληρωθεί προφανώ ακόμα, για εμά έχει ένα θετικό πρόσημο. Σπάσαμε το φράγμα των 300.000, ένα μεγάλο νούμερο, μια μεγάλη συμμετοχή για. Ναι, ε, ήταν και το, ε, το όριο Πασόκ. Το που είχατε θέσει. Προφανώ. Ο στόχο ήταν να ξεπεραστεί το προηγούμενο των 272.000 το 2021. Mm. Το ξεπεράσαμε κατά πολύ. Οπότε είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι. Και προφανώ το επίπεδο το οποίο κράτησαν οι έξι υποψήφοι αρχηγοί ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ψηλό Παρήγαγαν πολιτική, ναι, προάξαμε δεν πολιτικό αυτό. πολιτισμό και το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ενωμένο. 100% ενωμένο και ενδυναμωμένο από αυτή την εκλογική διαδικασία. Αυτή η αύξηση στον αριθμό των ατόμων που θέλησαν να ψηφίσουν, λοιπόν, είτε είναι φίλοι είτε είναι μέλη α, του ΠΑΣΟΚ, πού πιστεύετε ότι οφείλεται, οφείλεται στα πρόσωπα, οφείλεται στη συσπήρωση που ενδεχομένω η να έχει και ο Νίκο Ανδρουλάκη ω νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία, ή οφείλεται και σε ένα κέρδο, δεν ξέρω αν το μεταφράζεται έτσι, ή ό,τι έχει να κάνει με κόσμο ο επιστρέφει α, στο ΠΑΣΟΚ και, και ίσω επιστρέψει και στι εθνικέ κάλπε. Εκτιμώ ότι είναι όλα μαζί. Mm. Είναι η πολιτική, πολιτική συγκυρία. Είναι ότι το Πασόκ εξέφραξε, ήταν η μόνη δύναμη την οποία κατάφερε να εκφράσει με αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ήταν τα πρόσωπα τα οποία, όπω έλεγα νωρίτερα, κάναν έναν πολύ μεγάλο και έντιμο αγώνα. Ε, είναι οι απόψει και θέσει του Πασόκ που φαίνεται ότι σιγά σιγά πιάνουν τόπο στην ελληνική κοινωνία. Ήταν η αύξηση του Πασόκ ε, στι προηγούμενε ευρωεκλογέ και εθνικέ εκλογέ στα ποσοστά του. Όλα μαζί λοιπόν συνθέτουν ένα σκηνικό που διαμορφώνουν την αναγκαιότητα τη ελληνική κοινωνία να υπάρξει ένα ισχυρό ως προοδευτικό πόλο και προφανώ η επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση τη χώρα. Όλο αυτό συνθέτει ένα σκηνικό το οποίο κάνει του πολίτε να γυρίζουν τα βλέμματα του προ το Πασόκ, να ακούν τι λέει το Πασόκ και πολλοί εξ αυτών να θέλουν να λάβουν μέρο να είναι ένα κομμάτι στι αποφάσει του, του κινήματο. Πολλά από τα στελέχη του κόμματο είχαν εκφράσει αντιρρήσει όταν άνοιξε το θέμα τη ηγεσία, ότι δεν χρειαζόταν το ΠΑΣΟΚ να πάει σε θέμα ηγεσία. Ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν νικητή ο κύριο Ανδρουλάκη ή ο κύριο Δούκα. Τελικά δικαιώνονται όσοι συζήτηση θέμα ηγεσία, και σαν μια διαδικασία εσωτερική ανασκόπηση, αν το θέσει κάποιο. Και εγώ προσωπικά είπα ότι δεν έπρεπε να τεθεί ένα τέτοιο εσωτερικό ζήτημα, ειδικά το βράδυ των ευρωεκλογών. Mm -hmm. Δυστυχώ, κάποιοι επέλεξαν να στρέψουν τον προβολέα από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχασε πάρα πολύ ε, μεγάλο κομμάτι τη εκλογική επιρροή, προ το Πασόκ, το οποίο διατήρησε τα μπροστά του και κατέληξε μια μικρή άνοδο. Δυστυχώ, κάποιοι εντό του Πασόκ επέλεξαν να στρέψουμε τον προβολέα πάνω μα. Άρα, και εγώ λοιπόν διαφώνησα με το να γίνει αυτή η διαδικασία, να ανοίξει αυτή η διαδικασία με τον τρόπο που άνοιξε. Από εκεί και πέρα όμω, το ότι ο πρόεδρο, μετά από αυτήν την αμφισβήτηση που δέχθηκε και δημόσια και στα όργανα του κόμματο, αποφάσισε να ορίσει άμεσα εκλογέ, εκτιμώ ότι ορθά έπραξε και εκ του αποτελέσματο του πρώτου γύρου τουλάχιστον δικαιώνεται γι' αυτό. Σημερίζεστε αυτό που είπε ο κύριο Δούκα, ότι το 70% ψήφισε υπέρ τη αλλαγή ηγεσία. Όχι, εκτιμώ ότι ήταν μια ατυχή δήλωση. Γιατί αν ερμηνεύσουμε με αυτού του όρου το αποτέλεσμα των εκλογών, τότε επειδή ο κ. Σανδουλάκη είπε 30%, δεν σημαίνει ότι το 70% δεν θέλουν τον κ. Ανδουλάκη Αποδό. Αν το ερμηνεύσουμε αναλόγω, το 80% δεν θέλει και τον κ. Δούκα. Άρα ήταν κάπω αυθαίρετο Ήταν αθέρετε, Μια ατυχή και βιαστική δήλωση, θα έλεγα. Μα, να δούμε βέβαια και ο δεύτερο γύρο των εκλογών, τι είναι εκείνο το οποίο Βεβαίως. θα δώσει. Πάντω, έχουμε την αίσθηση όλοι ότι ίσω παίρνει και λίγο πιο προσωπικά χαρακτηριστικά τώρα, με δεδομένο ότι και ο κύριο Δούκα είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήταν τη επιλογή Ανδρουλάκη σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεκδίκηση του Δήμου Αθηναίων. Έχει λίγο πιο προσωπικά χαρακτηριστικά η κόντρα αυτή. Οκ, ε, okay. εγώ προσωπικά δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Δεν θέλω ποτέ τέτοιε εκλογικέ διαδικασίε, κορυφές εκλογικέ διαδικασίε να τι ερμηνεύω ή να τι αναλύω με προσωπικά χαρακτηριστικά. Mm. Για εμά είναι μια πολιτική διαδικασία. Ε, Όπω έλεγα νωρίτερα, κρατήθηκε ψηλά αυτή η διαδικασία το πολιτικό πολιτισμό και η πολιτική η οποία παρήχθη μέσα από τι τοποθετήσει τη δημόσια και την προεκλογική εκστρατεία των υποψήφιων προέδρων, αλλά δεν θα ήθελα να αναλύσω αυτή την κορυφαία εκλογική διαδικασία για το ΠΑΣΟΚ με προσωπικού όρου. Mm -hmm. Είναι δύο πολιτικά πρόσωπα, έχουν καταθέσει τι θέσει του και τι προτάσει του, ο καθένα έχει τη δικιά του πορεία μέσα στο κίνημα. Τα μέλη και οι φίλοι μα που ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή, χθε, και έχουν δικαίωμα ψήφου και την επόμενη Κυριακή, οφείλουν να επιλέξουν ποιον. Ποιο θέλουν να είναι στην επόμενη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε νωρίτερα ότι όλη η διαδικασία την οποία παρακολουθήσαμε να διεξάγεται στο ΠΑΣΟΚ είχε πολύ έντονα χαρακτηριστικά πολιτικού πολιτισμού τα οποία πραγματικά όλοι τα, τα σημειώσαμε αυτά. Την επόμενη μέρα όμως των εκλογών, τι γίνεται, κύριε Αντωνόπουλε, θα μπορέσουν αυτοί οι υποψήφοι και τα άτομα τα οποία πρόσκενται σε αυτού, είτε είναι φίλοι είτε είναι στελέχοι του ΠΑΣΟΚ, να ενωθούν. Κάτω από κοινή ομπρέλα σε κάθε εσωκομματική διαδικασία, σε κάθε κόμμα, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Προφανώ. Ε, Πώ η διαδικασία δεν θα αφήσει πληγέ, ακόμη και αν δεν είναι φανερέ και δεν υπάρχουν έτσι έντονοι διαξυφισμοί όπω βλέπουμε σε άλλα κόμματα, όπω και να έχει, υπάρχουν διαφορέ. Προφανώ. Μέχρι στιγμή, αυτό που βλέπουμε πάντω δεν έχουμε ανοίξει πληγέ. Είναι ότι έχουμε δώσει μια, στο, μια όθηση στο, στο Πασόκ με βάση τη συμμετοχή του κόσμου. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι την επόμενη μέρα όλοι οι υποψήφοι θα είναι εδώ. Uh -huh. Εκτιμώ ότι η επόμενη ηγεσία, όποια και αν είναι, θα μπορέσει να διαφυλάξει αυτή την ενότητα και να σφαιριλατήσει την ενότητα τη παράταξη που τόσο έχει ανάγκη και με τι κατάλληλε κινήσει, όπου δεν περισσεύει κανεί σε αυτό το εγχείρημα, με τι κατάλληλε κινήσει θα μπορέσει να συνθέσει, να συνδιαμορφώσει το σκηνικό, ούτω ώστε το Πασόκ ενωμένο να προχωρήσει όχι μόνο στο να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, όπω έλεγα και νωρίτερα, το Πασόκ είναι η επόμενη κυβερνητική προοπτική τη χώρα. Οπότε σε αυτή τη λογική κινούμαστε όλοι με γνώμονα την ενότητα και εκτιμώ ότι η νέα ηγεσία, όποια και αν είναι, θα είναι ικανή να διαφυλάξει αυτή την ενότητα τη παράταξη. Θα αξιοποιηθούν, πιστεύετε, τα στελέχη οι υπόλοιποι υποψήφοι, Εκτιμώ πω ναι. Όπω και αν είναι ο πρόεδρο. Εκτιμώ πω ναι και πολλοί εξ αυτών είναι προφανώ και αξιοποιούνται ήδη μέσα στο, στο, κίνημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν θέσει και αξιώματα. Ή mm -hmm. από το Πασόκ και τον πρόεδρο στο να είναι εκεί που είναι. Yeah. Οπότε Εκτιμώ ότι αυτό ήδη γίνεται. Ήταν κορυφαία στελέχη, εκλεγμένη στην αυτοδιοίκηση, βουλευτέ, πρώην Υπουργοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στελέχη τη παράταξης, ήταν και θα είναι. Ε, ακούσαμε πολύ προεκλογικά ότι ψηφίζεται για τον επόμενο Πρωθυπουργό. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, και οι έξι υποψήφοι το έθεσαν στι προεκλογικέ του τοποθετήσει. Είναι ρεαλιστικό αυτό, ε... Απόλυτα. Mm -hmm. Προσωπικά, βλέποντα ε, το πώ κινείται το εκλογικό σώμα, βλέποντα τι δημοσκοπήσεις, κάνοντα τι δικέ μα αναλύσει ε, και εσωτερικά και όχι μόνο, εκτιμώ ότι το Πασόκα έχει μπει σε μια άλλη τροχιά. Υπάρχει μια τεράστια φθορά τη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, υπάρχει μια αποσυσπήρηση έω διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. και βλέπω τεράστια, τεράστιο ενδιαφέρον από την ελληνική κοινωνία. Για τα δρόμενα στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί υπάρχει όμω αυτή η μουρμούρα <coughs> από την ελληνική κοινωνία σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία τη αντιπολίτευση συνολικά και το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό. Θέλει πιο δυναμική παρουσία τη αντιπολίτευση σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντιπολιτευτικό λόγο που ακούει. Δεν ακούει αντιπολιτευτικό λόγο, λέει η ελληνική κοινωνία. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχουμε εμεί, καταγράφοντα φυσικά και τι γνώμε των πολιτών. Θεωρείται ότι είναι άδικο αυτό για το, το ΠΑΣΟΚ ή όντω πρέπει να. Το Πασόκ, έτσι έλειξε το προηγούμενο φανείς. διάστημα, ήταν το κόμμα το οποίο εξέφρασε την πραγματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑΝ και η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να ασκήσει ούτε έλεγχο ούτε κριτική στην κυβέρνηση. Οι όποιε κινήσει έγιναν ήταν από πλευρά του Πασόκ. Ακόμα και η επιτυχία του Προέδρου και του Πασόκ σε μια πρόταση μορφή δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση να την υπερψηφίσουν όλα τα κόμματα ε, της αντιπολίτευσης, όταν το τρίτο κόμμα καταθέτει αυτή την πρόταση. Ήταν μια προσωπική επιτυχία του Πρόεδρου και να αποδιοργανώσει και πολλά πρόσωπα και στελέσει μέσα από το Μεγάρο Μαξίμου. Άρα λοιπόν υπήρξε αντιπολίτευση Προφανώ και πρέπει να υπάρξει μια ενδυνάμωση. Θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να έρθουμε πιο κοντά στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στα αστικά κέντρα που το Πασόκο έχει τεράστιο πρόβλημα. Εμεί καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δεν κλείνουμε τα μάτια. Το και πρόβλημα δύο εντοπίζεται. Όχι οι διεκδικητέ έχουν τεράστιο κέντρα. πρόβλημα στα αστικά Βεβαίως. κέντρα. Υπάρχουν δηλαδή στα... βλέπουμε ότι η περιφέρεια είναι εκείνη η οποία έδωσε, έδωσε πόντου και στου δύο, Προφανώς. την ώρα που στο μεγαλύτερο αστικό κομμάτι που είναι η περιφέρεια τη Αντική, βλέπουμε ότι Γερουλάνο και Διαμαντοπούλου ήταν εκείνοι. Ναι, οποία... Ήταν οι υποψήφοι που προέρχονται και από αυτέ τι περιφέρειε, ήταν υποψήφοι βουλευτέ ή σημερινοί βουλευτέ λοιπόν ένα θέμα στα αστικά κέντρα. Εμεί στο Πασόκο το έχουμε εντοπίσει και οι κινήσει που γίνονται ήδη γίνονται και θα γίνουν το επόμενο διάστημα θα είναι πώ θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και αυτού του προοδευτικού πολίτε οι οποίοι ζητούν ένα αγωνίο σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο. Αυτό ο πόλο θα ανοίξει τι αγκάλε του και τη συζήτηση ε, και προ άλλα κόμματα τα οποία τώρα πολύ περισσότερο περνάνε κρίση και φυσικά αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ και στη μεγάλη διαρροή έτσι, που έχει σε στελέχη και την τη, τη κατάσταση η οποία διαμορφώνεται εκεί. Για σας πρέπει να ανοίξει η συζήτηση γενικότερα για να μπείτε υπό κοινή ομπρέλα με χώρους, ας φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, μην το έτσι, κάνω πιο συγκεκριμένο, με άλλους χώρους. Και εγώ προσωπικά και πολλά στελέχη του Πασόκου έχουμε πει ότι η διεύρυνση και το άνοιγμα γίνεται σε επίπεδο κοινωνία και όχι σε επίπεδο κορυφή. Mm -hmm. Το θέμα δεν είναι να προσεγγίσουμε άλλα κόμματα. Το Πασόκ έχει ματώσει για να ανακτήσει την πολιτική του αυτονομία. Το Πασόκ είναι ένα αυτόνομο πολιτικό κόμμα. Mm -hmm. Έχει συγκεκριμένη άποψη και συγκεκριμένη ιδεολογία, που μόνο το Πασόκ εκφράζει τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία στη χώρα σήμερα, όχι μόνο σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια. Και η διεύρυνση θα γίνει σε επίπεδο κοινωνία. Έχουμε ανάγκη να μα πλαισιώσει και να έρθουν κοντά στι θέσει τη τι προτάσει του Πασόκου η ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η που πρέπει να κάνουμε και αυτήν θα κάνουμε. Σε αυτή την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, σε μια επόμενη εθνική κάλπη που ενδεχομένω χρειαστούν συνεργασίε, ασχετά από το ποιο θα είναι ο πιο δυνατό και ασχετά ποιο θα είναι ο πρώτο και ο δεύτερο, αυτέ οι συνεργασίε δεν πρέπει να μπουν στο, στο τραπέζι. Γιατί ε, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει βάλει στην άκρη, να θέλει να ξεχάσει τη συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία, την κυβερνητική Κύριε συνεργασία. Και να, να κάνουμε ξανά το λάθο και προάγουμε στο δημόσιο διάλογο τη συνεργασία και την ουσία τη πολιτική. Uh -huh. Θυμάσαι τι προηγούμενε εθνικέ εκλογέ, η μόνη συζήτηση η οποία γινόταν σε επίπεδο δημόσιο διαλόγου ήταν που θα πάει το Πασόκ. Και όχι στη βάση τη συζήτηση για τον προγραμματικό διάλογο που το Πασόκα έθεσε. Μην όμως όμω λοιπόν αποτέλε... αυτό. Δεν είναι δεν χρειάστηκε. Ακριβώ αυτό. Προεκλογικά αναλωθήκαμε στι συνεργασίε και ήρθε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και δεν χρειάζεται να συνεργαστεί κανεί με κανέναν. Ναι, Άρα το λοιπόν η το... συζήτηση περί συνεργασιών ανοίγει την επόμενη των εθνικών εκλογών Συμφωνώ. όταν η ελληνική κοινωνία δώσει μια εντολή και ένα μήνυμα. Αν δώσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση σε κάποιο κόμμα να κυβερνήσει τη χώρα. Αν όχι, αν όχι, δίνει εντολή. Η ίδια κοινωνία στα πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν για να κυβερνηθεί Ωραία. η χώρα. Το Πασό λοιπόν δεν ξαναμπαίνει σε αυτά τα ψευτοδιλήμματα. Δεν, δεν θα πρέπει όμω να ξέρει και ο κόσμο ο οποίο θα ψηφίσει το Πασό κατά πόσο ένα ή ο άλλο υποψήφιο είναι διατεθειμένο εφόσον Δεν χρειαστεί... υπάρχει κάποιο θέμα συνεργασία. Δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά γιατί δεν μπορεί να γίνει σε εκλογέ μπορεί να γίνει μετά από τρία χρόνια. Το Πασό έχει ένα και μόνο στόχο. Να κάνει τη μεγάλη του διέμβρηση, να διατηρήσει την αυτονομία του και να είναι η επόμενη αυτοδύναμη κυβέρνησης στη χώρα. Αυτό είναι ο στόχο του Πασόκ και θα επιτευχθεί. Εγώ θα πω ότι δεν είναι υπόθεση. Εγώ θα πω ότι είναι σενάριο. Ότι αν σε αυτή τη χώρα χρειαστεί και πάλι να δούμε κυβέρνηση συνεργασία, θα πρέπει να ξέρουμε αν το Πασόκ είναι διατεθειμένο σε να συνεργαστεί. Σε ποια άλλα κόμματα κάνετε αυτή την ερώτηση. Σε όλα. Δεν νομίζω. Γιατί. Όλο το τελευταίο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, το, ΠΑΣ το αυτό... ξέρετε πάρα πολύ καλό ότι δε θα που βάλετε, που δεν θα συνεργαζόταν και Είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό που βάλετε περί συνεργασιών. Ξαναλέω, καμία συζήτηση δεν γίνεται με κανένα κόμμα και για καμία συνεργασία. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι επόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό είναι ο στόχο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ο ρεαλιστικό το κρατώ, του ΠΑΣΟΚ και θα τα καταφέρουμε. Το κρατώ θα επιμένω πάντω ότι υπάρχει ένα παρελθόν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και ίσω ενδεχομένω γι' αυτό να είναι και η επιμονή. Όλα τα κόμματα κάνουν συνεργασίε. Όλα τα κόμματα που είναι το ποσοκ για το Πασόκ. Το Πασόκ είναι το, αν θέλετε, το, το πιο ορατό σενάριο που να συνεργαστεί. θα μόνο χρειαστεί την να συνεργαστεί α? με κάποιο άλλο κόμμα. Άρα θεωρείται ότι θα έχει ούτε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σωστά. Το, το, κρατάω, ο κύριε και δεν επιμένω άλλο. Εγώ εδώ είμαι για να θέτω ερωτήσει. Ε, ωστόσο. Πάντω, ε, τι βλέπετε σε ό,τι έχει να κάνει και σε επίπεδο τοπικών στελεχών. Υπάρχει κινητικότητα και ενδιαφέρον από τον κόσμο να ασχοληθεί Βεβαίως. περισσότερο με το Πασόκ. Και σα το λέω αυτό γιατί σε όλε τι εθνικέ κάλπε, είτε πρόκειται για εθνικέ εκλογέ είτε για ευρωεκλογέ, βλέπουμε ότι ο κόσμο απέχει. Μπορεί αυτό να μεταφραστεί, αυτή η αυξημένη συμμετοχή Βεβαίως. να μεταφραστεί και σε συμμετοχή στι εθνικέ εκλογέ. βεβαίω και αυτό είναι και ένα στίχημα για το ΠΑΣΟΚ. Ε, Λέει το να καταφέρουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο και νεότερο κόσμο σε μια μεγάλη συλλογική ανοιχτή διαδικασία, είναι το στίχημα να κερδίσουμε και στελέχη, οι οποίοι την επόμενη μέρα mm. θα μπορέσουν να εκφράσουν και να περάσουν τη θέση του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι ο στόχο μα. Mm -hmm. Εμεί και εγώ προσωπικά και ω Νομαρχιακή Επιτροπή, κάναμε ένα ευρύ κάλεσμα όλο το προηγούμενο διάστημα, το προεκλογικό διάστημα, για μαζική συμμετοχή. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα του ΠΑΣΟΚ και προφανώ σε ένα σύγχρονο προοδευτικό κόμμα, σεβόμενο το καταστατικό και τις αξίες του και τον τρόπο λειτουργία του, πρέπει να μπορεί να παράξει στελέχη που μπορούν να παράξουν πολιτική. Αυτό είναι ο στόχο μα και να μπορέσουμε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών πρώτα προ την πολιτική και τα κοινά και μετά προ το κόμμα μα. Πάντω, ε, επειδή το debate των υποψηφίων, των έξι υποψηφίων, η ότι είχε τεράστιο ενδιαφέρον και το παρακολουθήσαμε με τεράστιο ενδιαφέρον και άρεσε η διαδικασία αυτή. Αν δεν κάνω λάθο, έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο μονομάχοι για debate. Ε, υπάρχει κάποια επικοινωνία από το ξέρω, συζητάνε, δεν ξέρω αν υπάρχει συμφωνία επίσημη, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα και προσωπική μου άποψη θα πρέπει να γίνει ένα debate. Δεν φοβόμαστε του ανοιχτού διαδικασίε ή mm -hmm. ή Διάλογο, να γίνει ένα debate, να ξέρει ο, ο, ο προοδευτικό κόσμο που ψήφισε στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, χθε δηλαδή, ποιον θα επιλέξει. Να μην αφήσουμε καμία σκιά να εκτεθούν όλοι απέναντι στα μέλη και του φίλου του ΠΑΣΟΚ για να επιλέξουν την επόμενη ηγεσία του κόμματο. Για να δούμε λοιπόν αν θα το επιλέξουν και οι δύο μονομάχοι. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντολίλη. Καλή συνέχεια στι διαδικασίε.